Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε πάλι. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την επίσκεψη και θα τα πούμε για άλλη μια φορά. Δεν πρόκειται να γλιτώσει κανένας από εμάς εδώ. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Καθιστή μιλάμε στο μικρόφωνο, στην κάμερα. Όρθιοι είμαστε σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις της ζωής όμως. Μια ζωής που συνεχίζεται με αγώνες, με προσπάθειες, με ειλικρίνεια και με δεικτικότητα που νομίζω, αν μη τι άλλο, ότι διαθέτει η εκπομπή ετούτη. Είμαστε στο βασίλειο, στην βασιλεία του ΣΥΡΙΖΑ. Κυβερνάει και έρχεται στις εκλογές, πηγαίνει έρχεται στο εξωτερικό, πηγαίνει έρχεται στο εσωτερικό, κάνει πατριωτικές κινήσεις, κάνει εξυπνάδες, κάνει λάθη, κάνει κουταμάρες, κάνει πασαρέλα. Όμως, εγώ θα πω και δεν ξέρω τι λένε οι αντίπαλοι μου, αν θεωρήσω αντίπαλους μερικούς, γίνεται προσπάθεια. Και είναι, ας το πούμε, ειλικρινέστερη, τιμιότερη, λαϊκότερη, όχι λαϊκιστικότερη, λαϊκότερη, με σφαλματάκια αν θέλεις ή με αδυναμίες ή και με μεγαλύτερα λάθη, αν κρίνουμε από το ότι η ίδια η κυβέρνηση αυτή, αυτή τη στιγμή ανέλαβε την εξουσία, είναι λάθος. Και τι εννοώ με λίγα λόγια? Ότι από γεννησιμιού της θεωρείται, βαφτίστηκε αριστερή κυβέρνηση. Εγώ έχω πει διάφορες φορές ότι δεν είναι αριστερή κυβέρνηση, είναι κέντρο αριστερή, αλλά εν πάση περιπτώσει μεταξύ μαύρο άσπρου λέμε αριστερή, λένε ο κόσμος. Το πρώτο της λάθος, η πρώτη όχι λάθος, η πρώτη της αδυναμία είναι αυτή, ότι επιχειρεί μέσα σε μια Ευρώπη, σε μια Δύση, που κυριαρχεί ο καπιταλισμός, ο υπεριαλισμός και το κεφάλαιο, να θεωρεί ότι μπορεί να σηκώσει κεφάλι και να ευδοκιμήσει και να επιβιώσει μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς, σε ένα τέτοιο κλίμα, που αν αφήσουν κάποιο τέτοιο κλίμα να ευδοκιμήσει, μπορεί να ξεθαρέψουν και άλλες χώρες. Χαμογέλασαν λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, οι ξένοι, κλείσαν το μάτι μεταξύ τους, είπανε επιφανειακά άφθετα παιδεία. Κλείσανε το μάτι και στους, εδώ στους ντόπιους, στους δικούς τους, του τέστην στην Λερναία ύδρα της δεξιάς και είπανε άστον να πέσει το πηγάδι μέσα, να βάλουμε για ένα καπάκι μετά από πάνω και να υψώσουμε και ένα λάβαρο και μην ξανατολμήσει κανένας να μιλήσει στην Ελλάδα για προοδευτικές ιδέες. Τα κεφάλια κάτω. Οι πατριωτικές, τα πατριωτικά κόμματα, οι πατριωτικές ιδέες, όπου από αυτά εμφορούνται αφενός με η Χρυσή Αυγή και αφετέρου οι ΣΥΡΙΖΕΙ, διότι αυτοί έχουν ένα ρομαντισμό, ας πούμε, τουλάχιστον εγώ έτσι νομίζω, πατριωτικό και λαϊκό συγχρόνως ρομαντισμό, είναι αυτοί τους οποίους ταυτοχρόνως έχουν και τους δύο στην τσέπη τους οι κρατούντες, και έξω και μέσα. Διότι στους μεν χρυσαυγίτες έχουν τις ελεηνές εικόνες που θα δείτε τώρα και στις δίκες που θα βγούνε και δεν τους αφήνουν με βάση τις εικόνες αυτές και όσα αυτές οι εικόνες σημαίνουν, δεν τους αφήνουν να σηκώσουν κεφάλι. Από την άλλη, τους άλλους τους ζήτησαν στην παγίδα να φθαρούν από μόνοι τους, αφού η δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και η δεξιά Πασόκ, δεξιά, καταχρεώσαν την Ελλάδα από το 80 έως σήμερα, τη χρεοκοπήσανε κυριολεκτικά, τώρα λένε έλα εσύ Τσίπρα να τα βγάλεις πέρα. Κάτι βέβαια το οποίο πρακτικά δεν γίνεται, αλλά και δεν θέλουν να γίνει οι έξω, οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν, αλλά αν το κάνουν αυτό θα κάνουν κακό του κεφαλιού τους, διότι θα έρθει μετά η αριστερά να πάρει θάρρος, όπως είπαμε, στην Ευρώπη. Κάπως έτσι παίζεται το παιχνίδι αυτό μέχρι σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Ότι η δεξιά, η συντήρηση, το κεφάλαιο είναι πάντα ψηλά και πάντα όρθιο και καλά κρατεί. Και ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι ταλέποροι, όλοι αυτοί βγήκανε
πλέον να είναι και απέντα, να μην μπορούν να πάρουν ούτε μισθό, ούτε εργασία να βρουν, ούτε να πάρουν καν σύνταξη. Τους τα φάγαν όλα, όλα αυτά τα χρόνια, τους μαδίσαν κυριολεκτικά, μαδίσαν τη χώρα και το ευπαθές κομμάτι της χώρας, που είναι το κομμάτι των εργαζομένων, για να ανέβουν απάνω το κεφάλαιο, οι εργολάβοι, οι πολιτικοί, οι μεγαλοδημοσιογράφοι, το μεγάλο εντός εισαγωγικών. Διότι σιγά να μην είναι μεγάλοι όλοι αυτοί οι πουλημένοι, οι οποίοι είναι υπόδικοι. Και όλα αυτά παίζονται έτσι και όλη αυτή η παρτίδα παίχτηκε έτσι και έτσι θα συνεχίσει όσο εμείς σαν λαός είμαστε διχασμένοι. Μισούν οι αριστεροί τους χρυσαυγίτες, μισούν οι χρυσαυγίτες τους αριστερούς, σκοτώνται μεταξύ τους. Δεν τολμώ να πω καλή κουβέντα για το ΣΥΡΙΖΑ, μου πέφτουν απάνω όλοι οι οι ακροδεξιοί, οι οποίοι είναι πορωμένοι με την ιδέα τους, δεν καταλαβαίνουν τι θα πει εν τη ενώση ισχύει, δεν καταλαβαίνουν τι θα πει ότι οι Έλληνες είναι Έλληνες και είναι όλοι Έλληνες και ότι ο εχθρός τους δεν είναι η μία πλευρά ή η άλλη, αλλά είναι αυτοί που είναι από πάνω, που κυβέρνησαν, που νομοθετούν και που έφεραν τη χώρα εδώ που την έφεραν. Με τους αμαρτωλούς Σαμαράδες, Βενιζέλους και δεν συμμαζεύεται αυτές οι οικογένειες. Μητσοτάκη, Βενιζέλου, του Χοντρού εννοώ, του Σαμαρά, του Καραμαλή και του Παπανδρέου. Αυτοί κατάτησαν την Ελλάδα έτσι και είναι τιμόρροπη τώρα και είναι ζήτημα αν θα αντέξει. Εγώ πιθανολογώ ότι δεν θα αντέξει. Ετοιμάζεται μεγάλη κολοτούμπα και, συγγνώμη γιατί η κολοτούμπα έχει πάρει άλλη έννοια, μεγάλη τούμπα ετοιμάζεται και όλοι αυτοί έχουν βγει αθώες περιστερές. Έχουν βγει παρθένες όλοι, δεν φταίνε τίποτα. Η Ελλάδα μόνη της πτώχευσε. Έχει ένα τεμπέλι λαό, αποτυχημένο, άρπαγα, πολύ έξοδο και πτώχευσε. Αυτοί δεν κλέψαν τίποτα. Τώρα πώς βγήκαν έξω οι λίστες, τι εκατομμύρια έχουν βγει έξω φανερά, τι εκατομμύρια έχουν βγει έξω κρυφά κλπ. Αυτό βέβαια είναι μια άλλη συζήτηση για τους νοήμονες. Αλλά εμείς, ο λαός, δεν είμαστε νοήμονες. Ό,τι μας λένε, ό,τι μας ταΐζουν, αυτό τρώμε. Ό,τι μας ποτίζουν και ό,τι μας ραντίζουν, σκύβουμε τα κεφάλια και τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Και προέκυψε και μια νέα δύναμη μέσα σε αυτή την γενική μπόχα που τίνει να μας φέρει στην πλήρη κατρακύλα. Ξαφνικά αποφάσισαν κάποιοι να είναι αυτή η πρώτη ισχυρή τάξη, η άρχουσα τάξη, και όλοι οι άλλοι να είναι δεύτερη και τρίτη. Και αυτή είναι το κεφάλαιο της Ελλάδας με το κόλπο των μίντια. Βάλαν τρικλοποδιά στους πολιτικούς ή αν θέλεις κολακέψαν τους πολιτικούς ή αν θέλεις πληρώσανε τους πολιτικούς με τρελά λεφτά, τα οποία βγαίνουν κάθε τόσο σαν σκάνδαλα, και τους δώσανε τις άδειες αφενός να έχουν αυτοί τηλεοράσεις και τέτοια, ενώ είναι εργολάβοι, ενώ είναι επιχειρηματίες, ενώ είναι εφοπλιστές, ενώ είναι ενώ πουλάνε λαθρέα πετρέλαιο. Δεν είναι ότι έχουν τάνκερ και μεταφέρουν πετρέλαιο, έτσι, κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίο. Υπάρχει διαφορά στα δύο αυτά. Ας μην πούμε όνομα, το ξέρετε το κύριο. Πήραν αυτή τα μίντια και πλέον παίζουν ένα παιχνίδι ισορροπιών. Δεν θα σε δυσφημίσω πολύ, δεν θα σε εκθέσω, δεν θα σε ξεμπροστιάσω, εάν και εσύ μου δίνεις την άδεια να την έχω τσάμπα, που υποτίθεται ότι είναι περιουσία του ελληνικού λαού, τα παραπτώματά μου θα τα σβήνεις και τα πρόστιμά μου ή τις εφορίες μου επίσης δεν θα τις χρεώσεις, θα τις σβήνεις, θα μου δίνεις και μπόνους από πάνω. Και έτσι παίχθηκε ένα παιχνίδι να λησβερίσει, όπου πολιτική και κεφάλαιο ΜΜΕ εξαπατούν τον ελληνικό λαό, τον κάνουν πλήση κεφάλου, τον αποκουτιένουν τελείως, τον αποβλακώσει τελείως και ηθικά και κοινωνικά και πνευματικά και πολιτικά κάτω, κάτω, down, τέρμα, δεν σηκώνει κεφάλι ο λαός και αυτοί γελάνε μεταξύ τους και ο ένας κλείνει το μάτι του αλλού και μεράζονται εκατομμύρια. Και ο λαός τρώει στα σκουπίδια ή κοιμάται στο δρόμο ή περιμένει να κοιμηθεί στο δρόμο μόλις του έρθει η έξωση, η απόλυση και η ανεργία ή το κόψιμο κι άλλο της σύνταξης. Αυτή είναι πραγματικότητα. Όμως τα μίντια, οι επιχειρηματίες αυτοί, που είναι οι πρώτοι υπεύθυνοι για την κατάτεια του λαού αυτού, γιατί αν αυτοί κάναν κριτική, δεν θα αφήναν τις κυβερνήσεις να μας φέρουν εδώ που μας φέρνανε, θα τις ξεσκεπάζανε.
είναι οι πρώτοι υπεύθυνοι, σκέφτηκαν και είπαν ότι κι αν κανένας πολιτικός αλλάξει διάθεση και σκέψη, ή αν βγει κανένας καινούριος, π.χ. Τσίπρας ή δεν ξέρω ποιος άλλος, και αρχίζει εκεί να παίζει το παιχνίδι των ισορροπιών στη Βουλή εις βάρος μας, και ξαφνικά μαζέτηκα ένα τρελό φυρμάνι να πληρώσουμε δεν ξέρω πόσα χρέη από φορολογίες, πόσα από εργοδοσίες, από ασφαλιστικά ταμεία, πόσο την αξία της συχνότητας και δεν ξέρω τι άλλο, και μας πάρουν και τις συχνότητες και μείνουμε χωρίς μεγαλείο. Διότι τη συχνότητα σήμερα δεν έχουν γιατί κερδίζουν, την έχουν γιατί είναι δύναμη κοινωνική στα χέρια τους. Δύο δυνάμεις έχουν στα χέρια τους το κεφάλαιο, το οποίο τάχα μου δεν είναι κεφάλαιο, το ποδόσφαιρο και τα μίντια. Διότι έχοντας το ποδόσφαιρο και τα μίντια έχουν όλο τον κόσμο στη διάθεσή τους. Όχι πλέον τον πολιτικό, το οποίο τον έχουν στην τσέπη έτσι κι αλλιώς, τον κρατάνε, έχουν και το λαό. Διότι αν εξαγοράσουν τον πολιτικό, με τον λαό τι θα κάνουν, θα τους βάλει φωτιά, τους κάψει. Πρέπει λοιπόν να έχουν και το λαό. Έτσι, να έχει κατακαθίσει, να έχει μισοκοιμηθεί, να είναι σε ύπνωση ο λαός. Και γι' αυτό, τι άλλη ύπνωση χρειάζεται από αυτό που γίνεται στα ποδόσφαιρα, τα οποία τα βλέπετε σε ποιο χάλι έχουν φέρει την κοινωνία, και ποιος λαός φανατικός, αφρίζων, δεν ασχολείται με τίποτα άλλο παρά μόνο με το ποδόσφαιρο. Βέβαια, γιατί κορόδινο να διαβάσει κανένα βιβλίο να ξυπνήσει, δεν πρέπει. Πρέπει να τον έχουμε εκεί. Σε καταστολή το λαό. Το ποδόσφαιρο λέγεται καταστολή. Η τηλεόραση τα σύρια λέγεται καταστολή. Τα δύο αυτά λοιπόν τα έχει το κεφάλαιο. Είναι, ξέρετε εσείς κανένα πρωταθλητή ή κανένα μεγάλο ποδοσφαιριστή παλιό που να έχει μια ομάδα? Όχι. Τις ομάδες τις έχουν οι εφοπλιστές. Τις ομάδες τις έχουν οι εφοπλιστές, οι λεφτάδες. Δέστε ποιοι είναι που έχουν τις ομάδες και να δείτε. Τυχαίο είναι. Τι διάβολο. Τέτοια σύμπτωση. Και τα μίντια επίσης τα έχουν εφοπλιστές. Και εκεί είναι τυχαίο. Και παντού, από παντού, από όλα αυτά, ξεσπάει ταπείνωση, οργή, φασαρίες, αιματοκυλίσματα, πλήση κεφάλου, ύπνωση και αποβλάκωση. Τυχαία είναι και αυτό. Που παράγεται από τους εφοπλιστές και τους επιχειρηματίες με τα ποδόσφαιρα και με τα μίντια, αποβλάκωση και ύπνωση. Λέτε ότι είναι τυχαίο? Πώς το βλέπετε? Αλλά επειδή λέμε, πήραν τόση δύναμη στα χέρια τους, βάλαν και μυαλό. Α, το μυαλό είναι σατανικό, με το χρήμα πάει μαζί, παρέα. Και είπανε, αν λέω, επαναλαμβάνω, κάνα Τσίπρα ξυπνήσει κάποιο άλλο, γιατί τον Τσίπρα μάλλον στην τσέπη θα τον βάλουν και αυτόν. Είπε θα τους κόψει, θα τους πάρει τις συχνότητες και μπορείτε να τον αφήσουν. Τώρα τσιμουδιά ο Τσίπρας για τις συχνότητες. Κάποιος άλλος τέλος πάντων παλαβός μπορεί να βγει. Δεν φτιάχνουμε και ένα κόμμα που να είναι κόμμα ΜΜΕ, να μην θα λέγεται έτσι. Θα λέγεται ποτάμι, ας πούμε. Έχετε δει, είναι μια τρύπα και ένα κύμα νερό. Μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή, τέλος πάντων, αυτό είναι το σήμα τους. Καλός κακός, αφού αυτό διάλεξαν το σήμα, το φτιάξανε, το στήσανε και σου λέει θα έχουμε στη Βουλή με την πλήση κεφάλαιο από τα ίδια τα μέσα, θα φέρουμε απάνω σε ποσοστό κόσμο ως αυτούς που δεν έχουν πιάσει από το ποδόσφαιρο να τους πιάσουμε στη Βουλή ως οπαδούς. Και υπολογίζαν μάλιστα αρχικά να ξεκινήσουν, προσέξτε, δεν ξεκινήσει ποτέ στην Ελλάδα αυτό, να ξεκινήσουν με τρίτο κόμμα. Ευτυχώς βρέθηκε η Χρυσή Αυγή και τους έκοψε και γίναν τέταρτο κόμμα. Πήγαινε για τρίτο κόμμα. Οπότε στις επόμενες εκλογές θα γινόταν δεύτερο κόμμα, άρα αξιωματική αντιπολίτευση, και τέτοια πλέον τα ΜΜΕ θα είχαν το δικό τους κόμμα. Ήδη κυβερνάνε που κυβερνάνε. Να μην έχουν και ένα κόμμα στη Βουλή να νομοθετούν. Να παρακαλάνε τον πολιτικό τους περάσει το νόμο ή το χατήρι που θέλανε. Όχι. Το κάναν και αυτό. Και αυτή, όπως την περιέγραψα, αγαπητοί φίλοι, είναι η ελληνική πραγματικότητα του σήμερα. Που σημαίνει και το αύριο. Σε λίγο θα σβήσουν τη Χρυσή Αυγή, διότι θα βγάλουν τόσα στη φόρα που μόνοι τους τα άφησαν να βγουν, βέβαια, αυτοί τα δημιούργησαν, που ο κόσμος θα αποθαρρυνθεί από εκεί, θα εκτεθεί ο Τσίπρας είτε με δημοψήφισμα είτε με πτώχευση και θα πέσει η θεματικότητά του και θα έρθουν πλέον όλοι αυτοί οι κύριοι πάνωπλοι ξανά από πάνω με σβησμένα τα χρέη, που τα κλεμμένα των ιδίων, τις παρανομίες τους, τις δίκες που θα γινόντουσαν και δεν θα γίνουν και όλα τα σχετικά, πάνε περίπατο όλα αυτά, και απλά θα έχουμε κερδίσει
θα έχουν κερδίσει δηλαδή αυτοί, και ένα κόμμα επιπλέον δικό τους, αν δεν κάθεται καλά η εκάστοτε κυβέρνηση και τους κάνει νερά, το δεύτερο ή τρίτο κόμμα δικό τους, το ΜΜΕ στη Βουλή, να καθορίζει και να κανονίζει. Αυτή είναι η απογραφή μέχρι σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και οι προβλέψεις, αν θέλετε, της εκπομπής, ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί με τις προϋποθέσεις αυτές να τα βγάλει πέρα, διότι ούτε παντοδύναμος είναι, ούτε πανέξυπνος είναι, έχει δίκαια, έχει ηθική, έχει πατριωτισμό, που σε μερικούς δεν αρέσει που το λέω, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να είσαι και πονηρός, πρέπει να έχεις και σωστούς συμβούλους, πρέπει να κάνεις και σοβαρές κινήσεις, τις οποίες δεν μπορεί να τις κάνει αυτός, γιατί αυτός λειτουργεί παρέιστικα, έχει πάρει την παρέα του, αυτούς που ο ίδιος αγαπάει και συμπαθεί και εκτιμάει, και νομίζω ότι είναι κάτοχοι πάντων των φώτων. Δεν είναι όμως, και αυτό θα φανεί στην πορεία, που θα είναι σε βάρος της Ελλάδας, δηλαδή ενώ οι εξελίξεις δεν θα είναι καλές, σε βάρος του κόμματος αυτού, στο οποίο ακόμα είχε ελπίσει η Ελλάδα, και τρίβουν τα χέρια τους οι άλλοι που βάλαν τον Παλαβό να προσπαθήσει να βγάλει τα κάστρα τη φωτιά, να καεί αυτός για να ξανάρθουν οι άλλοι νικητές και τροπεούχοι, θριαμβευτές και ήρωες, ότι να, που δεν θέλατε εμάς, ελάτε σε εμάς. Γι' αυτό σας λέω και άλλες φορές αυτό. Όσοι από εμάς θέλετε έτσι να κάνετε μια καλύτερη ανάλυση ή να έχετε μια καλύτερη εικόνα αυτών των πραγμάτων, να δείτε την ταινία «Η υπέροχη 7». Την έχουν όλα τα μαγαζιά που νοικιάζουν DVD. Δείτε αυτό το έργο και θα δείτε σε ποια κατάσταση ακριβώς είμαστε εμείς, πώς λειτουργεί το σύστημα, το οποίο είναι αχτύπητο, και υπάρχει απλώς μια ακτίνα, μια ακτίδα φωτός, μια ακτίδα ελπίδας για την ώρα μέσα στην ψυχή μας και μόνο, αγαπητοί φίλοι. Ευχαριστώ, γεια σας.